Κυρίες και κύριοι, σκληραίνει η κόντρα στο χώρο της υγείας. Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις συμβάσεις περίπου 1.000 γιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΗ, οι οποίοι ενώ απεργούσαν, εξυπηρετούσαν κανονικά ασφαλισμένους στα ιδιωτικά τους ιατρεία. Λίγη ώρα νωρίτερα, οι γιατροί του οργανισμού ανακοίνωναν την παράταση των κινητοποιήσεών τους έως τις 9 Δεκεμβρίου. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη να δηλώνει ότι κανείς δεν μπορεί να εκβιάζει το κράτος. Μάλιστα, τόνισε στον Sky το πρωί ότι δεν είναι διατεθειμένος να κρατήσει στο δημόσιο ανθρώπους που δεν χρειάζονται, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να κοπούν συντάξεις, πράγμα που χαρακτήρισε ανήθικο. Για λογικές Βορείου Κορέας και Ιράν, κατηγορούν από την πλευρά τους τον Υπουργό Υγείας οι γιατροί. Πράξη έκανε τελικά την απειλή που διατύπωσε το πρωί προς τους γιατρούς, το οποίο ο Άδωνης Γεωργιάδης μέσω του Sky, ότι αν συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους θα βάλει σε εφαρμογή ένα Plan B που δεν θα τους αρέσει καθόλου. Το απόγευμα, ο υφυπουργός Αντώνης Μπέζας ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις συμβάσεις με τα ιδιωτικά ιατρία των γιατρών του ΕΟΠΗ, στα οποία με πρόσθετη αμοιβή συνταγογραφούν και δέχονται ασφαλισμένους του οργανισμού τις απογευματινές ώρες. Η απόφαση αφορά περίπου 1.000 γιατρούς. Αυτό όμως που συμβαίνει με τους ιατρούς υπαλλήλους του ΕΟΠΗ, που το πρωί απεργούν στις μονάδες υγείας του ΕΟΠΗ και το απόγευμα δέχονται ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ στα ιδιωτικά τους ιατρία με πληρωμή από τον ΕΟΠΗ, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Από αύριο διακόπτονται οι συμβάσεις τους με τον ΕΟΠΗ. Τρομοκρατική και διασπαστική κίνηση χαρακτηρίζουν την απόφαση οι γιατροί του ΕΟΠΗ, οι οποίοι επιφυλάσσονται να κινηθούν ακόμα και νομικά. Η συγκεκριμένη ενέργεια του Υπουργείου Υγείας καταδεικνύει πλήρως τον πανικό στον οποίο ευρίσκεται το Υπουργείο λόγω της πρωτοφανούς μαζικότητος στη συμμετοχή στην απεργία στα ιατρία του ΕΟΠΗ. Οι γιατροί του ΕΟΠΗ δηλώνουν ότι θα σταθούν εμπόδιο στον Υπουργό Υγείας κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να διαλύσει τελείως και να εκποιήσει την πρωτοβάθμια υγεία. Μιλώντας το πρωί στον Sky, ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε καλέσει τους απεργούς να επιστρέψουν στην εργασία τους, αλλιώς θα αντιμετωπίσουν αντίπεινα. Είμαι πολύ πρόθυμος να συζητήσουμε όλο το σχέδιο μόλις παραδοθεί στην τελευταία του λεπτομέρεια. Δεν είμαι καθόλου πρόθυμος να κρατήσω στο δημόσιο ανθρώπους που δεν τους χρειάζομαι, γιατί αυτό θα σήμαινε θα έπρεπε να κόβω συντάξεις για να πληρώνω κάποιους που δεν τους χρειάζομαι. Αυτό δεν πρέπει να το κάνω. Το θεωρώ πράξη μεγάλης ανηθικότητος. Και δεύτερον, δεν πρόκειται να αφήσω κάποιον να νομίζω ότι θα εκβιάσει το κράτος. Θέλω λοιπόν να ξέρουν οι κύριοι του ΕΟΠΗ, πριν λάβουν αποφάσεις παντιέρας, ρόζα και επαναστάσεων, ότι το Υπουργείο Υγείας έχει Plan B. Και το Plan B δεν θα τους αρέσει. Οι γιατροί του ΕΟΠΗ βρίσκονται σε απεργία ήδη από τις 25 Νοεμβρίου και αποφάσισαν παράταση των κινητοποιήσεών τους μέχρι τουλάχιστον τις 9 Δεκεμβρίου. Οι γιατροί δεν απειλούνται. Ναι. Οι γιατροί δεν εκβιάζονται. Λογικές Βορείου Κορέας και Ιράν να τις κρατήσει για το Υπουργείο. Έχουμε προσέλθει στο διάλογο άπειρες φορές και η μία συζήτηση με την άλλη, που μπορεί να είναι και μετά από τρεις ώρες, δεν έχει καμία σχέση όσον αφορά το περιεχόμενο. Τους γιατρούς τους πληρώνουν οι εισφορές των ασφαλισμένων που επί χρόνια δίδονται και από αυτούς ζητάμε να έχουμε τη συμπαράσταση που την έχουμε τη συμπαράσταση. Οι γιατροί καταγγέλνουν ότι το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί να στήσει απεργοσπαστικό μηχανισμό, προσλαμβάνοντας τον ΕΟΠΗ 1.040 συναδέλφους τους με σύμβαση έργου διάρκειας έως τα τέλη Δεκεμβρίου. Μην καταρρεύσει η δημόσια υγεία. Οι κινητοποίησεις στο χώρο της υγείας κορυφώνονται αύριο με πανηγειονομικό συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Υγείας, όπου θα συμμετάσχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, τον ΕΟΠΗ και τα ψυχιατρικά νοσοκομεία από όλη την Ελλάδα. Με τοπική σύγκρουση λοιπόν στο χώρο της υγείας, πάμε στη Λουίζα Κροντήρη. Σκληραίνουν τη στάση τους οι συνδικαλιστές, σκληραίνουν τη στάση του το Υπουργείο Υγείας, Λουίζα, καθώς βλέπουμε, που διέκοψε τη συμβάση των γιατρών που ενώ απεργούν το απόγευμα δέχονται, εξυπηρετούν ασφαλισμένους στα ιατρία τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sky όμως, αυτό είναι μόνο μέρος του Plan B που προανήγγειλε το πρωί ο κύριος Γεωργιάδης. Ακριβώς, Σία, είναι ένα μόνο μέρος από ό,τι φαίνεται από όσα προανήγγειλε σήμερα το πρωί μέσω του Sky ο Άδωνης Γεωργιάδης και τέθηκαν εσπευσμένα σε εφαρμογή, όπως είδαμε το απόγευμα, διαστόματος Αντώνη Μπέζα του Υφυπουργού. Αυτό το σχέδιο, αυτές οι αποφάσεις, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, αφορά περίπου 600 με 800 γιατρούς του ΕΟΠΗ, οι οποίοι εκτός από την κανονική εργασία τους στα ιατρία του οργανισμού, έχουν και ιδιωτικά ιατρία, στα οποία το απόγευμα δέχονται
ασφαλισμένους του ΟΠΗ για εξετάσεις, για συνταγογράφηση με επιπλέον αμοιβή. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο εξετάζει να δώσει, ας το πούμε, κάποια περισσότερα προνόμια στους εξωτερικούς συμβεβλημένους γιατρούς, το ΟΠΗ. Μιλάμε περίπου για 4.500 γιατρούς, οι οποίοι δεν έχουν άλλη σχέση εργασίας με τον οργανισμό, έχουν τα ιδιωτικά τους ιατρία και εκεί δέχονται το απόγευμα ασφαλισμένους, αλλά έχουν το δικαίωμα να δεχτούν μέχρι 200 ασφαλισμένους κάθε μήνα. Αυτό λοιπόν σκέφτεται το πλαφόν να το αυξήσει το Υπουργείο Υγείας. Ώστε να εξυπηρετούνται δηλαδή δι' αυτού του τρόπου οι ασφαλισμένοι. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι δεν θα μπορούν να πηγαίνουν στους συμβεβλημένους γιατρούς που αυτή τη στιγμή χάνουν την σύμβασή τους με τον ΕΟΠΗ, πρόκειται αυτές να περάσουν στους εξωτερικούς συμβεβλημένους γιατρούς. Σίγουρα η στάση που κρατάει, η τακτική που ακολουθεί το Υπουργείο Υγείας φαίνεται να είναι αρκετά σκληρή, όμως και η κυβέρνηση είχε ενοχληθεί και από τη στάση των γιατρών, οι οποίοι όχι μόνο δεν προσήλθαν στον διάλογο, αλλά αποφάσισαν και παράταση των κινητοποιήσεών τους. Αρχικά είχαν αποφασίσει να είναι για 3 ημέρες και τώρα πλέον έχουμε φτάσει σε 9 ημέρες και θα δούμε τι θα αποφασίσουν. Και τι σκέψεις υπάρχουν, Λουίζα, γιατί ο χώρος της υγείας είναι ένας χώρος πολύ ευαίσθητος, βέβαια. Αυτή τη στιγμή ο χώρος της υγείας βρίσκεται σε αναβρασμό. Αύριο έχουμε ένα πολύ μεγάλο πανηγειονομικό συλλαλητήριο και σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε κάποια απάντηση. Ενδεχομένως τους έπιασε λίγο εξαπίνης η απόφαση του Υπουργού, η οποία ανακοινώθηκε τώρα το απόγευμα. Σίγουρα πάντως οι γιατροί δεν φαίνεται διατεθειμένοι να κάνουν πίσω χαρακτηριστικά. Μας έλεγαν ότι αυτό που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι η σχέση τους με τον οργανισμό, η μόνιμη εργασία τους που έχουν στον οργανισμό και όχι τόσο τα ιδιωτικά ιατρία, αλλά σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες μέρες για να έχουν κατασταλάξει και αυτοί, να έχουν κάνει και τα διοικητικά τους συμβούλια. Λουίζα, σε ευχαριστώ πολύ.